Ο γέροντας στις 11 Απριλίου του 1984 την ημέρα Τρίτη, της Διακαινήσιμου, στις 12 τα μεσάνυχτα, είδε ένα όραμα που αναφέρεται στο φοβερό έγκλημα των εκτρώσεων. Ο γέροντας διηγήθηκε, ενώ είχα ανάψει δύο κεράκια, όπως συνήθως, και όταν κοιμάμαι ακόμη, για όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά, που συμπεριλαμβάνονται και οι κεκοιμημένοι, βλέπω ένα φοβερό όραμα. Έναν κάμπο από σιτάρι, αλλά το σιτάρι δεν είχε ξεσταχιάσει ακόμη, μόλις άρχιζε να καλαμιάζει. Εγώ βρισκόμουν έξω από τη μάνδρα του χωραφιού και κολούσα κεριά από έξω στον τοίχο για τους κεκοιμημένους. Αριστερά ήταν ένας τόπος ανώμαλος, κρυμνώδης και χέρσος, ο οποίος σιώταν από μία δυνατή βοή, από χιλιάδες φωνές σπαρακτικές, που έκαναν να ραγίζει και η πιο σκληρή καρδιά. Ενώ υπέφερα από το άκουσμα των σπαρακτικών εκείνων φωνών και δεν μπορούσα να εξηγήσω το όραμα, άκουσα μία φωνή να μου λέει «Ο μεν κάμπος με το σπαρμένο σιτάρι που δεν έχει ξεσταχιάσει, είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Ο δε τόπος εκείνος, που σύεται από τις σπαρακτικές φωνές, είναι ο τόπος που βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών από τις εκτρώσεις». Ενώ λοιπόν συνήλθα από το όραμα, δεν μπορούσα όμως να συνέλθω από τον πολύ πόνο που ένιωσα και δεν μπορούσα να πλαγιάσω για να ξεκουραστώ λίγο, παρόλο που ήμουν κατάκοπος από την οδηπορία και ορθοστασία της προηγούμενης ημέρας.